Λοιπόν, κύριε Γαβαλά, η Ένωση Ηρακλείου καλεί εδώ και πάρα πολύ καιρό την ηγεσία του Υπουργείου να σκύψει άμεσα πάνω από το ζήτημα. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι είχατε σχετικές επαφές. Το θέμα είναι τι αποκομίσατε επί του πρακτέου από αυτές. Κύριε Σαλαπάτα, εμείς είχαμε διαγνώσει το πρόβλημα εδώ και πολύ καιρό, πηγαίνοντας βόλτας Αμπελώνες και η οπόνη μας. Δυστυχώς υπάρχει πολύ σταφύλι ακόμα έξω στις κουρμούλες. Εμείς ξεπεράσαμε τα όρια μας, δεν μπορούμε να απορροφήσουμε ούτε κιλό σταφύλι από σήμερα. Το προηγούμενο Σάββατο έγινε το αδιαχώρητο, γεμίσανε οι δεξαμενές, γεμίσανε οι νοποιητές, γεμίσανε οι σταφυλοδόχοι, φέραμε βιτία, νοικιάσαμε βιτία, αναγκαστήκαμε και πετάξαμε μια ποσότητα ινοσταφύλων που πιστεύω είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που γίνεται αυτό και είναι κρίμα και ντρέπομαι που έγινε. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Περιμέναμε και περιμένουμε το Υπουργείο, έστω αυτή την ίστατη στιγμή, στο ΚΕΠΕΝΤΕ που λέμε, να ανεβάσει το ποσό της απόσταξης κρίσης που φέτος ήταν πολύ μικρό σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και φέτος μέσω λόγω κορονοϊού και η εστίαση και ο τουρισμός δεν πήγαν όπως έπρεπε να πάνε. Οι καταναλώσεις του κρασιού δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε να είναι. Και πρέπει την ίστατη στιγμή, το ξαναλέω, το Υπουργείο να μας ακούσει. Δεν ζητάμε τίποτα υπερβολικό. Ζητάμε ο κόπος του παραγωγού που περιμένει ένα χρόνο να τριγεί στα μπέλια του, να εισπράξει, να σπουδάσει τα παιδιά του, να πληρώσει το ρεύμα του, τις υποχρεώσεις του, να μπορέσει να δώσει το προϊόν του. Κύριε Γαβαλά, για τι ποσότητα ινοστάφυλων μιλάμε, είτε είναι ατρίγητα, είτε δεν ξέρουν οι παραγωγοί που να τα πάνε? Σήμερα ήμουν όλη μέρα στην Παλιανή, κάναμε κάποιες εργασίες εκεί, περάσανε πάνω από 15-20 παραγωγοί, που ο καθένας είχε από 5-10-20 τόνους. Θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα στα μπέλια πάνω από 2.500 τόνοι σταφυλιών. Αυτός είναι ένας πρωτόγνωρος αριθμός για να καταλάβουμε κι εμείς, επειδή μας είπατε ότι είναι η πρώτη φορά που οδηγούνται σταφύλια στη χωματερή. Δυστυχώς, κυρία Σαλαπάτα, φέτος δεν έγινε και η ανάλογη ποσότητα σταφίδας που έγινε την περσινή χρονιά. Πέρυσι γίνανε πάνω από 2.500 τόνοι σταφίδας. Φέτος με τα βία θα περάσουμε τους 1.000 τόνους. Αυτό αμέσως μεταφράζεται σε 7.000-8.000 τόνους σταφυλιών που οδηγούνται στην υνοποίηση. Γι' αυτό είναι μεγάλος όγκος και γι' αυτό και εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε περισσότερο βάρος. Η παραγωγή λοιπόν δεν μπορεί να απορροφηθεί. Γιατί απώλεια εσόδων μιλάμε σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς, κατά προσέγγιση? Είναι παραγωγός που θα χάσει 2, 3, 5, 10, 15.000 ευρώ. Ένα πολύ σεβαστό ποσό και είναι ένα ποσό που θα το πάρει μία φορά το χρόνο. Δεν είναι δημόσιο υπάλληλο ο παραγωγός, δεν είναι μισθωτός, δεν εισπράττει κάθε μήνα. Από εκεί περιμένει μια ολόκληρη χρονιά να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Εγώ πιστεύω ότι το Υπουργείο κάτι έχει αρχίσει και κινείται εκεί, κάτι γίνεται. Και πιστεύω αύριο μεθαύριο να έχουμε ανακοινώσει και να μπορέσουμε κι εμείς να τρέξουμε, να προσπαθήσουμε, να διάσουμε κάποιες εξαμενές και να απορροφήσουμε όσα περισσότερα σταφύλια μπορούμε από τους παραγωγούς. Λέτε ότι τώρα αρχίζει το Υπουργείο να κινείται, αλλά είχατε ενημερώσει εγκαίρως. Αν δεν κάνω λάθος, και αρχές Αυγούστου είχατε κάνει μια σχετική σύσκεψη. Έχουν γίνει αλλεπάλληλες σκέψεις, αλλεπάλληλες συναντήσεις. Εγώ προσωπικά, η γραμματεία μου προσπάθησε το τελευταίο 15ήμερο να μιλήσει με τον Υπουργό. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Είναι πολύ άσχολος Υπουργός, έχει κι αυτός πολλά προβλήματα. Δεν μιλήσαμε, δεν έγινε κάποια συνεργασία. Φτάσαμε τώρα στο απροχώρητο. Θεωρώ ότι είναι θέμα της πολιτείας. Η Ένωση Ηρακλείου δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Και έχετε επομιστεί και το μεγαλύτερο βάρος του όγκου της παραγωγής του νομού. Όπως το επομίστηκε και πέρυσι επιτυχώς, γιατί ήταν και καλύτερα τα πράγματα και ήταν και καλύτερη απόσταξη κρίσης. Φέτος δεν ξέρω για ποιο λόγο τη μειώσανε. Δεν είδα εγώ καμία αλλαγή ούτε στην εστίαση ούτε στον τουρισμό τρομακτική, που να νομίζω ότι μπορούσαμε να διαθέσουμε τόσο εύκολα τα κρασιά στην αγορά. Μειώθηκαν δηλαδή τα κονδύλια. Από 25 εκατομμύρια καταβήκαμε στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι μια κατανομή που πιστεύω αδίκησε κατάφορα την Ένωση Ηρακλείου. Να σας θέσω ένα άλλο ερώτημα που μας το απευθύνουν και εμάς αρκετές φορές. Οι ποσότητες αυτές οι οποίες κατέληξαν ή καταλήγουν στις χωματερές θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο τουλάχιστον να διατεθούν κάπου αλλού? Τα εινοποιήσιμα σταφύλια δεν θα μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού. Αν ήταν για άλλη χρήση θα μπορούσαν. Η σταφύλα μπορεί να πάει κάπου αλλού. Το επιτραπέζιο μπορεί να πάει κάπου αλλού. Το εινοποιήσιμο πρέπει να γίνει κρασί. Δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού. Μάλιστα. Τώρα, από εδώ και πέρα, τι είναι αυτό το οποίο περιμένετε και πόσο άμεσα το περιμένετε? Γιατί είχαμε και παρέμβαση, αν δεν κάνω λάθος, κοινοβουλευτική, τόσο από τον κύριο Γκεγκέρογλου, από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έχουν κινητοποιηθεί και καλώς το κάνανε όλοι οι βουλευτές και καλώς το κάνανε. Δεν ξέρω αν πιστεύετε στα θαύματα. Περιμένουμε ένα θαύμα και λόγω και του Τιμίου Σταυρού που είναι σήμερα, εύχομαι να βάλει και αυτό στο χεράκι του και να επιτέλους το Υπουργείο να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.